ευχαριστούμε. Γεια σας. Άξιος και περιμένουμε πολλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Από την Κίσα Μοχανίων, όπου έδωσε το παρόν στις επαιτειακές εκδηλώσεις για το ένδοξο όχι του 1940, ο Πρωθυπουργός θέλησε να εκπέμψει μήνυμα εθνικής ενότητας και αισιοδοξίας. Μετά από μία δεκαετία κρίσης, η πατρίδα μας, όλες οι Ελλήνες, όλοι οι Έλληνες, ατενίζουμε και πάλι το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, με περισσότερη αυτοεπίθεση. Και το καύσιμο για αυτόν τον νέο πατριωτισμό της ευθύνης, τον υγιή πατριωτισμό που συμβολίζει 28 Οκτωβρίου δεν είναι άλλο από την ενότητα του έθνους, από το όραμα για μια καλύτερη Ελλάδα και από το συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς τελικά θα πετύχουμε στους στόχους μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε την καθιερωμένη παρέλαση στην Οδό Σκαλίδη, όπου καταχειροκρότησε τους μαθητές της Ειδικής Επαγγελματικής Σχολής της Κισάμου, τα τμήματα της 1ης ΜΑΛ και της 115 Πτέρυγας Μάχης, τους μαθητές των σχολείων της περιοχής και τα μέλη των παραδοσιακών συλλόγων. Μια δημιουργία από την πρώτη μοίρα αλεξιτοριστών και μια δημιουργία από την 115 Πτέρυγα Μάχης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που γιορτάζω την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε ελληνική περιφέρεια, εδώ στην Κίσαμο, στην Κρήτη, με αυτόν τον τόπο. Τιμούμε τη μνήμη των προγόνων μας και αντρούμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Χαίρομαι καταρχάς ιδιαίτερα που το προνόμιο του σημεοφόρου επανήλθε στο δημοτικό, στην άριστη μαθήτρια, στον άριστο μαθητή. 28 Οκτωβρίου δεν είναι απλά μια ευκαιρία να τιμήσουμε το ένδοξο παρελθόν μας. Είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε με πράξεις πως αντιλαμβανόμαστε σήμερα την ενότητα του ελληνισμού, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη χορήγηση δικαιώματος ψήφου στους απόδημους. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη του πως αντιλαμβανόμαστε σήμερα την ενότητα του ελληνισμού. Και γνωρίζω καλά ότι η λύση η οποία έχει συμφωνηθεί μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή, αποτελεί όμως μια πρώτη έμπρακτη απόδειξη της συνένεσης την οποία απαιτεί να αποδεικνύει το πολιτικό σύστημα προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα το οποίο χρονίζει εδώ και πολλές δεκαετίες και επιτέλους πιστεύω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορέσουμε να το λύσουμε. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε την επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων όπου κατέθεσε στέφανο. Ευδιάθετος ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στην πλατεία της Κισάμου όπου συνομίλησε με πολίτες ενώ δέχτηκε με χαρά να φωτογραφηθεί με μαθητές. Γεια σας! Γεια σας! Ήταν η πρώτη φορά από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου που Έλληνας Πρωθυπουργός εκπροσώπησε την κυβέρνηση στις επαιτειακές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Κίσαμο με τον κόσμο να εκφράζει τον ενθουσιασμό του.